Ομαλά εξελίσσεται η πορεία της υγείας του Νίκου Χαρδαλιά. Πάμε στο Κωνσταντονοπούλιο νοσοκομείο και στον Αντώνη Αντωνόπουλο για τις τελευταίες λεπτομέρειες. Αντώνη. Στο πλευρό του βρίσκεται συνεχώς η σύζυγος του Γιώτα. Ο 52χρονος Νίκος Χαρδαλιάς έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο από το ισχυμικό επεισόδιο, όμως μετά την τοποθέτηση των δύο στεντ θα νοσηλευτεί για τρεις μέρες στην εντατική μονάδα του Κωνσταντοπούλου νοσοκομείου. Mm-hmm. Έχει άριστη επικοινωνία με το περιβάλλον και πολύ καλή διάθεση. Όπως μου είπαν στενοί του συνεργάτες, τις τελευταίες μέρες είχε ταλαιπωρήσει πολύ τον εαυτό του. Ήταν άϊπνος και σχεδόν ξεχνούσε να φάει. Όλο το προηγούμενο διάστημα είχε μια αδιαθεσία και πόνου στο στήθος, αλλά τα απέδιδε στην πίεση των γεγονότων. Σήμερα το μεσημέρι όμως οι πόνοι αυτοί έγιναν πολύ έντονοι, χωρίς να πείσει σε κανέναν τίποτα και μαζί με το στενό του συνεργάτη πήγαν κατευθείαν στο Κωνσταντοπούλιο νοσοκομείο που εφημέρευε για να κάνει τις εξετάσεις. Ταυτόχρονα ενημέρωσε το γραμματέα της πολιτικής προστασίας Βασίλη Παπαγεωργίου που βρισκόταν στο συντονιστικό κέντρο προκειμένου να αναλάβει τον γενικό συντονισμό των ενεργειών για τις εν εξελίξει πυρκαγιές. Να σου πω τέλος ότι είναι δεκάδες τα μηνύματα για ταχεία ανάρρωση από πολιτικά κόμματα αλλά και από ξένες πρεσβείες. Το σημαντικό είναι ότι ο κ. Χαρδαλιάς είναι εκτός κινδύνου και φυσικά να του ευχηθούμε περαστικά. Αντώνη, σε ευχαριστώ πολύ. Να επιστρέψουμε, κύριε.